κυρία Λούτ, τους πολιτικούς αρχηγούς. Στο δεύτερο μέρος βεβαίως της ενημέρωσης, ο ίδιος ο Υπουργός Εμπορίου θα δώσει στοιχεία για τις εξελίξεις των τελευταίων 3 μηνών και σε σχέση με τα ενεργειακά. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος είπε ότι στηρίζουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επανέναρξη του διαλόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό, ένα σκηνικό παρέμβασης στο Κυπριακό. Προαναγγέλαμε ότι θα έχουμε κοντά μας την πρώην Υπουργό Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Τον κύριο Γιώργο Κουλουκασίδη, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μαρκουλή. Δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, διερχόμαστε ίσως στην πιο κρίσιμη φάση του Κυπριακού, αλλά και πριν από 1 μήνα ο ίδιος ο διαπραγματευτής έκανε λόγο για τα φοπλακά σε περίπτωση αποτυχίας και νέου αδιεξόδου. Έτσι είναι τα πράγματα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Συμφωνώ απόλυτα και με αυτά που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, και με αυτά που κατ' επανάληψη έχει πει ο διαπραγματευτής κ. Μαυρογιάννης. Συνήθως μιλούμε πάντοτε ότι διερχόμαστε κρίσιμη φάση του Κυπριακού. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη φορά, και θα το εξηγήσω έτσι πολύ σύντομα, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη αλλά και αποφασιστική περίοδο του Κυπριακού, όπου θα κριθούν πολλά και κυρίως θα κριθεί το τι θα γίνει σε περίπτωση μιας νέας αποτυχίας. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι είχαμε μια διάσκεψη για την Κύπρο η οποία ήταν αποτυχημένη, το γεγονός ότι έχουμε διορισμό μιας νέας απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, η οποία προχωρεί αυτή την περίοδο σε διαβουλεύσεις, και το γεγονός ότι έχουμε ενώπιον μας 2 νέες ημερομηνίες, οι οποίες είναι καθοριστικές. Η πρώτη ημερομηνία είναι η 15η Οκτωβρίου, όπου ο Γενικός Γραμματέας, μετά από τις διαβουλεύσεις των μερών με την κυρία Λούτ, θα προβεί στην έκθεση καλών υπηρεσιών, όπου θα συνεκτιμήσει αυτά τα οποία θα έχουν λεχθεί από την κυρία Λούτ, αλλά και μετά από τις δικές του προσωπικές συναντήσεις με τους ηγέτες και με τις 3 εγκύτριες δυνάμεις τον προσεχή Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πολλά θα εξαρτηθούν, λέτε, από αυτή την έκθεση της κυρίας Λούτ. Δεν είναι μόνο η έκθεση, είναι και οι προσωπικές, οι δικές του εκτιμήσεις μετά από τις συναντήσεις που θα έχει με τους ηγέτες το Σεπτέμβριο. Και εκεί, σε αυτή την έκθεση, ο Γενικός Γραμματέας θα καταλήξει, πιστεύω, σε μια πολύ σοβαρή εκτίμηση κατά πόσον υπάρχουν πλέον περιθώρια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ή εάν δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων των πλευρών, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, γιατί δεν θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας, την εντολή για τις καλές υπηρεσίες στο Γενικό Γραμματέα τη δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας πλέον να αποφασίσει τι δέον γενέστε με την εντολή του Γενικού Γραμματέα. Και βεβαίως έχουμε τον Ιανουάριο την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ένα άλλο μεγάλο θέμα, αναφορικά με την συνέχιση της παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με την αλλαγή των όρων εντολής. Έχουμε ήδη πάρα πολλές πιέσεις, ιδιαίτερα από τους Αμερικανούς, για αλλαγή των όρων εντολής, για μείωση της, περαιτέρω μείωση, γιατί έγινε ήδη μια σημαντική μείωση της δύναμης. Άρα όλα αυτά θα τα έχουμε ενώπιόν μας. Γι' αυτό είναι καθοριστικής σημασίας το τι πραγματικά λέχθηκε από τον Πρόεδρο στην κυρία Λούτ, το τι λέχθηκε από τον κύριο Ακιντζή και το τι θα λεχθεί κυρίως από την Τουρκία. Από την Άγκυρα, όπου φαίνεται... Το θέμα είναι το κλειδί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Άγκυρα, η οποία είναι και η μόνη, η οποία αμφισβητεί ακόμα και τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Και αυτό θα ερχόμουν στο επόμενο, κύριε Κουλουκασίδη. Μπορούμε να αναμένουμε οτιδήποτε θετικό όταν απριόρι η Τουρκία γνωρίζουμε ότι απέσυρε τα πάντα από το τραπέζι, απέσυρε ακόμη και τον χάρτη, έτσι, επί του οποίου στηρίχθηκαν και οι 6 παράμετροι του κύριου Γκουτέρες. Ναι. Θεωρώ πολύ δύσκολο να υπάρξει μια θετική στάση από πλευράς Τουρκίας. Βλέπουμε οι παράμετροι που διέπουν την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από πλευράς της Τουρκίας παραμένουν οι ίδιες. Αλλά να σας πω και κάτι επιπρόσθετο. Η ερώτηση σας ουσιαστικά περίπου προεξοφλά ότι το πλαίσιο Γκουτέρες είναι θετικό. Δηλαδή λέτε θα δεχτεί... Σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν τοποθετήθηκα επί του πλαίσιου Γκουτέρες. Ναι. Απλώς να πω εγώ ότι ακόμη και να δεχτεί η Τουρκία διαπραγμάτευση επί τη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Καταρχάς, δεν ξέρει κανείς ποιο ακριβώς είναι το πλαίσιο Γκουτέρες. Δηλαδή, εγώ έχω εδώ ένα αντίγραφο από τον τύπο που αναφέρει τα 6 σημεία των προτάσεων Γκουτέρες. Οι Τουρκοκύπροι έχουν διαφωνήσει, λένε δεν είναι αυτή τη ημερομηνία τα σημεία Γκουτέρες, είναι κάποια άλλη ημερομηνία τα σημεία Γκουτέρες. Υπάρχει μια θολούρα μεταξύ Τουρκίας και ελληνοκυπριακής πλευράς όσον αφορά το περιεχόμενο, το πραγματικό περιεχόμενο των σημείων Γκουτέρες. Υπάρχει και μια θολούρα μεταξύ κυβέρνησης, μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη και του λαού όσον αφορά τα σημεία Γκουτέρες, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς εδώ, οι οποίοι προβαίνουμε ή προσπαθούμε να προβούμε σε μια στοιχειώδη ανάλυση των δεδομένων, δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το τι διαλαμβάνει το πλαίσιο Γκουτέρες και αυτό είναι ανησυχητικό. Ναι. Άρα και η Τουρκία να επανέλθει και να πει αποδέχουμε το πλαίσιο Γκουτέρες, αφήστε που θα υπάρξει και μια σύγχυση, διότι η Τουρκία θα λέει όπως το εννοώ εγώ το πλαίσιο Γκουτέρες. Υπάρχει μια θολούρα όσον αφορά το περιεχόμενο. Έτσι κι αλλιώς όμως, οι κύριες πτυχές που έχουν εκδηλωθεί, που έχουν βγει στην επιφάνεια για το πλαίσιο Γκουτέρες, όπως το ζήτημα της εκπεριτροπής προεδρίας, το γεγονός ότι θα υπάρξει κάτι από πλευράς εγγυήσεων, ότι θα υπάρξει παράταση της παραμονής των στρατευμάτων μετά την λύση, ότι θα υπάρξουν πρόσθετα στοιχεία ισότιμης συμμετοχής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αυτό είναι ήδη πολύ ανησυχητικό. Ναι. Τώρα, απλώς ένα σχόλιο τελευταίο ό,τι αφορά το ζήτημα της κρισιμότητας των στιγμών και αφορμόμαι από τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη, αλλά γεγονός είναι ότι και ο κύριος Μαυρογιάννης κάτι ανάλογο έχει δηλώσει προσφάτως. Ναι. Εγώ θα πω ότι όλες οι στιγμές ήταν κρίσιμες, όλοι οι προέδροι, περιλαμβανομένων και των απορριπτικών προέδρων, όπως και των συμβιβαστικών προέδρων, είχαν να αντιμετωπίσουν κρίσιμες στιγμές στο Κυπριακό. Το γεγονός ότι οι συμβιβαστικοί πρόεδροι, όπως ήταν ο κύριος Κληρίδης, όπως ήταν ο κύριος Βασιλείου, όπως ήταν ο κύριος Χριστόφιας, δεν έστρεξαν σε λύση του Κυπριακού, δεν ήταν διότι βαριγκομούσαν ή διότι ήταν δύσκολοι, θεώρησαν ότι παρά την κρισιμότητα των στιγμών δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η ιστορία ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέδιο Β, και αυτό με ξενίζει, διότι... Έκανε και τη σχετική δήλωση προλίγου, ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε δεν υπάρχει Κύπρος Β, σχέδιο Β. Είναι έξυπνο να λες δεν υπάρχει Κύπρος Β, άρα δεν υπάρχει σχέδιο Β. Το ζήτημα είναι αν η Τουρκία επιμείνει σε αδιάλακτες θέσεις και εμείς εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να προχωρήσουμε επί τη βάση των αδιάλακτων αυτών θέσεων. Ποιο είναι το σχέδιο Β της δικής μας πλευράς και ιδίως εκκρεμούντος του ενεργειακού προγράμματος. Ναι. Βλέπουμε ωστόσο βαθμιδών, λέει η κυρία Κατσουρίδη, υπάρχει θολούρα στο πλαίσιο Γκουτέρες και ακόμα και αν γίνει αποδεκτό να πάμε σε μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, πάλι θα έχουμε ζητήματα συνεννόησης προφανώς, το τι εννοούμε εμείς, τι εννοούν οι άλλοι. Όμως θα ήθελα στη συζήτηση να προσθέσω και ακόμη ένα σημείο. Διαπιστώνουμε ότι βαθμιδών και η Τουρκία διαφοροποιείται σε σχέση με τη βάση λύση στο Κυπριακό και την οποιαδήποτε συνέχεια με βάση τις παραμέτρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μας τα έλεγε ο κ. Τσαβούσογλου. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η κρισιμότητα έχει μια διαφορετική έννοια αυτήν τη φορά, ακριβώς για τον λόγο που έχετε πει τώρα. Η διαφορετική έννοια έγκυται στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει δηλώσει την απόφαση της να κινηθεί εκτός των παραμέτρων των ΗΠΑ. Και αν κάποιος διάβασε την συνέντευξη του κυρίου Ναμί χθες στην Καθημερινή, πέραν του ότι φαίνεται, παρουσιάζεται εμμονή στις θέσεις όπως είχαν παρουσιαστεί στο κράτος Μοντανά, και αν ακόμα κάποιος θεωρήσει ότι αυτά λέγονται πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, εν τούτης έχει μια διατύπωση στο τέλος εντελώς της συνέντευξης του, που είναι ακριβώς το γράμμα και το πνεύμα της θέσης της Τουρκίας. Είπε, ωστόσο, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, δηλαδή η λύση, θα πρέπει να ζητήσουμε ανοίγματα πρώτα από την ελληνοκυπριακή πλευρά και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ για την ενσωμάτωση της τουρκοκυπριακής πλευράς στη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, σε περίπτωση που τώρα ναυαγήσει η προσπάθεια, το σχέδιο Β της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων γίνεται σαφέστατο. Θα θέλουν και τη δική μας βοήθεια για να αποκτήσουν διεθνή εγκυρότητα και οντότητα. Και πραγματικά με ξενίζει η δήλωση του κ. Αβέρωφ. Τι σημαίνει δεν υπάρχει σχέδιο Β επειδή δεν υπάρχει Κύπρος Β? Το Κύπρος Β μόνο με έναν τρόπο μπορώ να το κατανοήσω, ότι η Κύπρος είναι μια. Και θα πρέπει αυτή η Κύπρος να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από μια λύση στη βάση τη γνωστή, για να μην επανέρχομαι. Όμως το ερώτημα κανείς δεν το απαντά, αν ακριβώς η Τουρκία προκαλέσει αποτυχία για να προχωρήσουν τα σχέδια έτσι όπως τα διατύπωσε ευθαρσός ο κύριος Ναμί, τότε εμείς τι κάνουμε? Είναι εκπληκτικό να δηλώνουμε ότι περίπου δεν χρειαζόμαστε, να μην το ονομάσω σχέδιο Β, τρόπον αντιμετώπισης ενδεχόμενης αποτυχίας. Γιατί και η δήλωση του κυρίου Μαυρογιάννη ότι υιοθετώ, λέει, το μότο της στην ίδια συνέντευξη της ΝΑΣΑ, ότι απαγορεύεται η αποτυχία. Ναι, αλλά σε ό,τι εξαρτάται από εμάς. Ναι. Άρα η πολιτική ηγεσία θεωρώ ότι σήμερα έχει πρώτη στον καθήκον να δει πώς αντιμετωπίζει την περίπτωση αποτυχίας, και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα αποτυχίας. Πιο απομακρυσμένο το να μην γίνει κατορθωτό να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί όντως υπάρχει ήδη από τις μόνες διαρρεύσεις πληροφορίες από τις δύο συναντήσεις της κυρίας Λούτ. Η μεν ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει ότι αποδέχεται επανέναρξη στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, όπως καταγράφηκε την 30η Ιουνίου και διευκρινίστηκε στις 4 Ιουλίου, ενώ η Τουρκία λέει οι διευκρινίσεις δεν υπάρχουν. Μόνο από εδώ βλέπεις μια βασική διαφορά και στο ξεκίνημα. Αλλά πέστε ότι ξεκινά. Έχω πει πολλές φορές τη γνώμη μου για το ξεκαθάρισμα του πλαισίου Γκουτέρες, πώς θα έπρεπε να είχε γίνει. Δεν έγινε, και εννοώ ότι θα έπρεπε να είχε στείλει μια επιστολή Γενικός Γραμματέας στις ενδιαφερόμενες πλευρές που να ξεκαθαρίζει. Θεωρώ ότι ξεκαθάρισμα θα γίνει την ώρα που θα ξεκινήσουν, αν με το καλό συμφωνηθεί, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Εκεί θα πει ο ίδιος πλέον τι εννοεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα διάφορα σενάρια. Υπάρχει κίνδυνος, επειδή γράφτηκε, λέγεται, υπάρχει κίνδυνος μιας νέας διάσκεψης μέσα στο φθινόπωρο, κατά την οποία εκεί να βρεθούμε ενώπιον νέων αδιεξόδων, διότι η αφετηρία δεν είναι βίωνη. Έτσι, μόλις μας εξηγήσατε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η διαφορά στο πώς εννοεί μία πλευρά και η άλλη πλευρά το πλαίσιο Γκουτέρες, η διεθνής διάσκεψη, Πέτρα, δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν δεν υπάρχει μία κεφαλαιότητας στην αντίληψη στο θέμα ασφάλεια. Να κάνει τι η διεθνής διάσκεψη? Επειδή τα τραπέζια, οι δύο πτυχές θα συζητούνται την ίδια στιγμή και παράλληλα. Ωραία, η εσωτερική πτυχή που είναι και η πιο προχωρημένη, άντε να κάνει ακόμα ένα βήμα να γίνει κατορθωτό. Το κλειδί είναι κατά πόσον η Τουρκία θα αποδεχτεί την ιδέα ανεπισήμως της οριστικής και τελεσίγης αποχώρησης και του τελευταίου στρατιώτη, και μετά θα είναι η συζήτηση πότε και πώς αυτό το θέμα δηλαδή της αποχώρησης ολοκληρώνεται, συν οι άλλες πτυχές της ασφάλειας που υπάρχουν και άλλες, και κυρίως αυτή η διαφορά στο κατά πόσο εκείνος ο αλφαριθμός που θα παραμείνει και μετά τη λύση θα οριστεί η ημερομηνία καταληκτική για την τελεσίδικη αποχώρηση του ή θα οριστεί η ημερομηνία επανεξέτασης της τελεσίδικης αποχώρησης του. Που είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια, ναι, βέβαια. Και αν ακόμα γίνει δεχτή η θέση της Τουρκίας που περίπου το τοποθετεί στα 10 ή και περισσότερα χρόνια, εάν μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, θα ξαναρχίσουν συνομιλίες για το πότε, πώς και κατά πόσο θα αποσυρθεί και ο τελευταίος στρατιώτης, θα είναι μια προσπάθεια ημιτελής αυτή που θα γίνει τώρα με ένα σωρό κινδύνους. Ναι. Δεν θέλω να προδικάζουμε ούτε να φαίνεται ότι κάποιος επιθυμεί να μην προχωρήσουν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου η πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην έχουν τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που εξυπαιτιότητος της Τουρκίας δεν προχωρήσουν τα πράγματα, διότι και αν ακόμα προχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας και αποδώσει ευθύνη στην Τουρκία, εμάς αυτό δεν μας είναι αρκετό. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε στη λύση και κλείνω με το εξής. Μία βασική μας διαφορά αυτή τη στιγμή, όχι με την Τουρκία, με την διεθνή κοινότητα όπως εκφράζεται από αυτούς που εντέλλονται να την εκπροσωπούν, είναι ότι δυστυχώς δεν επιδιώκεται ούτε από αυτούς τους εντεταλμένους λύση στη βάση των δικών τους αποφάσεων, αλλά διευθέτηση του Κυπριακού. Και έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ από ό,τι έχω διαβάσει, και με σκληρών εκπρόσωπων των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί σε μια χώρα όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Ρωσία, να είσαι υπουργός ή υφυπουργός εσωτερικής ασφάλειας και να μην είσαι γεράκι. Το ίδιο γεράκι είναι και ο σύζυγος της κυρίας Λούτ. Στρατηγός, χρόνια ολόκληρα εκπρόσωπος της χώρας του στο ΝΑΤΟ και με γνωστές θέσεις για διάφορα ζητήματα, ακόμα και για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Ναι. Τώρα, ανέφερε ο κύριος Κατσουρίδης και για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και λέει όταν οι ίδιοι οργανισμοί επιχειρούν, φεύγουν από τα δικά τους τα ψηφίσματα, έτσι, και πάμε σε μια διευθέτηση. Δεν ήταν απαραίτητη η προϋπόθεση, κυρία Μαρκουλή, αποχώρηση μέχρι και του τελευταίου στρατιώτη για να προσέλθουμε σε συνομιλίες. Στο πλαίσιο Γκουτέρες ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο εάν θα συζητήσουμε ημερομηνία, εάν θα συζητήσουμε σε κάποια ημερομηνία αποχώρηση των στρατευμάτων ή αν θα υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό για την δική μας την πλευρά. Σχετικά με το πλαίσιο Γκουτέρες, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στην τελευταία του έκθεση καλών υπηρεσιών διατυπώνει την άποψη μετά από τις διάφορες δηλώσεις που έγιναν εδώ στην Κύπρο ότι πράγματι υπάρχει μια διχογνωμία, ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση κατά κάποιο τρόπο του πλαισίου Γκουτέρες και διαφορετική ερμηνεία. Και είναι εκεί που τοποθετείται και λέει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων της κυρίας Λούτ με τους ηγέτες αλλά και με τις εγκύτριες δυνάμεις θα πρέπει να αποσαφινιστεί η θέση των πλευρών. Άρα, εγώ εξάγω από αυτό ότι μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις θα έχουμε μια τελική τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά το πλαίσιο Γκουτέρες. Για μας δεν υπάρχει αμφιβολία ποιο είναι το πλαίσιο Γκουτέρες. Ναι. Τουλάχιστον για μας όλους οι οποίοι είμαστε με τη διαπραγματευτική ομάδα. Άρα, και με λέτε, τον Πρόεδρο. Θα επιχειρηθεί να απαλληφθεί η θολούρα, να φύγουν αυτές οι σχέσεις που υπάρχουν σήμερα και δηλητηριάζουν. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία εάν δεν μιλούμε όλοι με την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, αν δεν ερμηνεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο αυτό το πλαίσιο, το οποίο, όπως λέει και ο Γενικός Γραμματέας, θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια στρατηγική συμφωνία. Αυτή είναι η θέση του Γενικού Γραμματέα. Τώρα, επειδή μιλάμε για ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο ίσως να πέρασε κάπως έτσι χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Στο τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της συνθήκης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1998. Το ψήφισμα 1179 του 1998. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το ψήφισμα και γιατί κατά την άποψή μου θέλει μέσω αυτής της αναφοράς στο Συμβούλιο Ασφαλείας να δώσει ένα μήνυμα. Ναι. Αυτό το ψήφισμα υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά από μια πολύ έντονη αμφισβήτηση εκ μέρους του τότε τουρκοκύπριου ηγέτη του κ. Ντεχτάς της βάσης των διαπραγματεύσεων. Ήταν η περίοδος, αν θυμάστε, που ο κ. Ντεχτάς πλέον είχε ξεφύγει από το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και επέμενε στη λύση δύο κρατών, στη βάση δύο λαών. Ήταν τότε που ο Γενικός Γραμματέας, με επανειλημμένες παρεμβάσεις του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, πήρε τη θέση και τελικά πήρε και τη θέση το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η βάση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα και των Ηνωμένων Εθνών είναι τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία προβλέπουν τη λύση για ένα κράτος στην Κύπρο με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια υπηκότητα στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η θέση του και πιστεύω ότι το μήνυμα αυτό δίνεται μετά από την αμφισβήτηση εκ μέρους της Τουρκίας των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ένας έμμεσος τρόπος να τοποθετηθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και πάλι ότι η βάση λύσης του Κυπριακού είναι το ένα κράτος και όχι τα δύο κράτη ή οποιασδήποτε άλλοι παράμετροι. Είναι κάτι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ήθελα να επισημάνω. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ναμί, πραγματικά τις διάβασα έτσι με πολύ... έχω ενοχληθεί πολύ με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει ο κύριος Ναμί το όλο θέμα, πολύ εκβιαστικά. Μιλά για χρονοδιαγράμματα 3 μηνών, μιλά για επιδιαιτησία, κάτι το οποίο αποκλείεται από την ίδια την συμφωνία των δύο μερών της 14ης Φεβρουαρίου. Όμως η ρητορική του κυρίου Ναμί δεν είναι αυτή που προειδεάζει και για το ποια θα είναι η στάση της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δηλαδή δεν έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια, ναι, που δεν ανοίγουν τέλος πάντων το δρόμο για να πάμε σε μια επανέναρξη των συνομιλιών. Εάν συμβεί όμως αυτό, το οποίο απεύχομαι πραγματικά, αλλά σίγουρα τα σημάδια δείχνουν προς τα εκεί, θα είναι κάτι το πολύ δυσάρεστο, μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία όμως κατά την άποψή μου για την οποία όμως το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας θα τοποθετηθεί στο τέλος. Και είναι γι' αυτό που γίνεται και αυτή η έμμεση αναφορά στο προηγούμενο ψήφισμα του 1998. Ναι. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού και όσον αφορά τη βάση των διαπραγματεύσεων, αλλά και όσον αφορά τη διαδικασία. Δεν μπορεί τώρα στο τέλος της διαπραγμάτευσης να αλλάζει αυτή η διαδικασία, να μιλούμε για επιδιαιτησία, να μιλούμε για χρονοδιαγράμματα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ήδη τοποθετηθεί, ο Γενικός Γραμματέας είναι ξεκάθαρος, υπάρχει το πλαίσιο Γκουτέρες και υπάρχουν και οι εισηγήσεις του Γενικού Γραμματέα, τις οποίες εμείς, τουλάχιστον η δική μας πλευρά, έχει τοποθετηθεί υπέρ αυτού του πλαισίου Γκουτέρες, το οποίο σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, όμως με βάση αυτό το πλαίσιο Γκουτέρες, επιτέλους, εάν προχωρήσουμε με βάση αυτό το πλαίσιο, είναι η μόνη περίπτωση που θα έχουμε την κατάργηση των εγγυήσεων και η μόνη περίπτωση που στο τέλος της ημέρας θα έχουμε και την αποχώρηση των στρατευμάτων. Ναι. Τώρα, κύριε Κουλουκασίδη, με όλη αυτή τη ρητορική που αναπτύσσεται από τουρκοκυπριακής πλευράς, από κατοχικής αν θέλετε πλευράς, ποιος είναι ο κύριος Ναμί, έτσι. Ποιος είναι ο κύριος Ναμί, γιατί ο κύριος Ναμί είναι ο απευθείας εκπρόσωπος της Άγκυρας στη διαδικασία. Οπότε η ρητορική του ακριβώς ακριβώς, και έχοντας υπόψη μας και το τι μετέδωσε προηγουμένως ο πολιτικός μας συντάκτης, όπου ενώ η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η κυρία Λούτ θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη βδομάδα, μάλλον κάπως αλλάζουν τα σχέδια. γίνεται μεν δημοσίως επίκληση της τραγωδίας στην Ελλάδα που δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους συναντήσεις, αλλά μήπως τελικά πάμε να φάμε τα μούτρα μας, θα πάμε σε συνομιλίες για να φάμε τα μούτρα μας. Κοιτάξτε, το ενδεχόμενο είναι πολύ ζωντανό εάν παραμείνει αυτή η συννεφιά και αυτή η ομίχλη γύρω από αυτό που συζητάμε. Διότι είναι ένα ζήτημα να γίνονται διερευνητικές επαφές με τα μέρη για να διαπιστωθούν οι θέσεις τους, ναι, πάνω σε ένα υφιστάμενο κείμενο. Δεν είναι όμως κατανοητό και το ίδιο το κείμενο να επιδέχεται αμφισβητήσεις προς το ποιο είναι ακριβώς αυτό το κείμενο. Δηλαδή και οι Τουρκοκύπροι, οι Τουρκοί να προτάσουν μια άλλη μορφή του κειμένου και εμείς μια διαφορετική. Και ο κύριος Γκουτέρες δεν περιέλαβε στην έκθεση του το κείμενο των 6 σημείων, πιστεύω, για να εκμεταλλευτεί και λίγο υποτύπων επικοδομητικής ασάφειας το γεγονός αυτό. Εάν πάμε σε διαπραγμάτευση με επικοδομητική ασάφεια ως προς το περιεχόμενο του πλαισίου Γκουτέρες και ως το ποιο είναι αυτό ακριβώς, ναι, αυτό πιστεύω θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Θα σας διακόψω, γιατί με ενημερώνουν ότι υπάρχει μία έκτακτη εξέλιξη. Γίνεται λόγος για συνάντηση Τσαβούσογλου Λούτ. Θα μιλήσουμε σε ένα δευτερόλεπτο, σε λίγο θα έχουμε τα παιδιά από το Sigma Live. Okay. Θα μας ενημερώσουν γι' αυτό, γιατί πιθανόν να προσθέτει ή να διαφοροποιεί δεδομένα στη συζήτηση. Ελάτε να συνεχίσετε, ναι, μέχρι να έχουμε τη δυνατότητα από τα παιδιά του Sigma Live. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την βάση των συνομιλιών και τον κίνδυνο που υπάρχει σήμερα, θα έλεγα το εξής. Το κυπριακό ως ζήτημα υπάρχει για έναν πολύ απλό λόγο στο μυαλό μου. Διότι υπάρχει απόκληση μεταξύ της ισχύως και του διεθνούς δικαίου. Και το διεθνές δίκαιο σήμερα έχει μια βαρύτητα. Μικρή βαρύτητα, αλλά έχει βαρύτητα. Δηλαδή, αφενός υπάρχει η ισχύς της Τουρκίας, αφετέρου υπάρχει το διεθνές δίκαιο που δικαιώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τις θέσεις μας. Συνεπώς και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην εγκαταλείψουμε αυτές τις αρχές του διεθνούς δικαίου που στηρίζουν την υπόθεσή μας. Και αν θα υπάρξει σχέδιο Β, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ίδια η κυβέρνηση μέχρι την κατάληξη σε λύση στο Κυπριακό να αγωνίζεται για να πείσει για το παράνομο του ψευδοκράτους, για το παράνομο των σημερινών συνθήκων. Αυτή είναι η μόνη διαπραγματευτική μας θέση που μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε το Κυπριακό κάπως ευνοϊκά. Ναι. Εάν εμείς συνενέσουμε στην εγκατάλειψη των αρχών δικαίου και κάποια στιγμή οι θέσεις της Τουρκίας ευθυγραμμιστούν με το διεθνές δίκαιο, τότε αυτό θα είναι το τέλος μας. Ναι. Και έχουμε, πιστεύω, σημαντικά όπλα για να το πετύχουμε αυτό και μπορούμε να αγωνιστούμε, φτάνει να παραμείνουμε στις θέσεις μας. Δεν πιστεύω ότι οι ξένοι ασχολούνται μαζί μας είτε γιατί μας αγαπούν, ούτε και θα σταματήσουν διότι μας βαρέθηκαν. Ασχολούνται μαζί μας διότι έχουν κρίσιμα συμφέροντα στην περιοχή. Και ένα ενδεχόμενο σχέδιο Β πρέπει και αυτά να τα λάβει υπόψη και να προσπαθήσει να πετύχει διαμόρφωση συνθήκων, συμμαχιών, για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Ναι. Και βεβαίως να προσμετρούμε και αυτό τον παράγοντα της αποτυχίας και τι κάνουμε που είπε ο κύριος Κατσουρίδης. Συμφωνώ απόλυτα. Θα βάλουμε άνω τελεία. Διότι δεν εξαρτάται από εμάς. Θα πάμε στο προεδρικό να δούμε, στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Χαραλάμπου, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται η συνάντηση Τσαβούσογλου Λούτ. Έλα, Χρήστο.